Καλησπέρα, είμαι ο Κόφαλτς από τη Χελένη Μίλσιμ και σήμερα θα μιλήσουμε για τη χρήση του Task Force Radio και τη χρήση των ασυρμάτων που μας δίνει το mod μέσα στο παιχνίδι. Οι ασύρματοι που θα χρησιμοποιήσετε μέσα στο παιχνίδι είναι δύο ειδών. Είναι ο μικρός ασύρματος ή αλλιώς ο short, ο οποίος εδώ γράφει 5 χιλιόμετρα ότι μπορεί να πιάσει, maximum εάν δεν υπάρχει εμπόδιο, ο οποίος τον έχει κάθε παίχτη στην ομάδα ανάλογα βέβαια και την αποστολή. Και για να τον σετάρουμε πατάμε Ctrl P, βγαίνει ο ασύρματος εδώ πέρα και έχει διάφορες επιλογές, οι οποίες αν πάτε πάνω το ποντίκι βγάζει τι κάνει κάθε μία. Αν θέλουμε να αλλάξουμε συχνότητα, εδώ πέρα βλέπουμε το κανάλι και εδώ τη συχνότητα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε συχνότητα, πατάμε εδώ που λέει Clear Frequency και βάζουμε τη δικιά μας γράφοντας από το numpad. Ωραία, βάλαμε τη συχνότητα για να την πάρει μέσα, πατάμε το set frequency. Ωραία, αν πατήσουμε τώρα το κουμπί το caps lock, θα δείτε ότι κάτω γράφει ότι είμαστε στο κανάλι 1 και frequency 100. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα κανάλια, πατάμε απλά από το numpad τα νούμερα βλέπουμε. Ο δεύτερος ασύρματος που θα μιλήσουμε τώρα είναι ο Long της μεγάλης εμβέλειας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εδώ και τον έχω στην πλάτη γιατί είναι σαν τσάντα, το φοράς πίσω. Για να σετάρουμε αυτόν τον ασύρματο πατάμε Alt και P. Βγαίνει εδώ ο ασύρματος. Πάλι αν πάμε εδώ πέρα πάνω, το ποντίκι βγάζει διάφορα. Μπορούμε να αλλάξουμε τα κανάλια πατώντας τα νούμερα ή πατώντας Ctrl και τα κουμπιά στο numpad. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε συχνότητα είναι η ίδια διαδικασία. Βρίσκουμε εδώ πέρα που είναι το clear. Είναι εδώ, clear frequency. Ωραία, γράφουμε πάλι τη συχνότητα. Στο community χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη συχνότητα 40. Και πατάμε μετά το frequency, set frequency για να την πάρουμε. Για να μιλήσουμε τώρα στο long ασύρματο, πατάμε Ctrl και Caps Lock. Εμφανίζεται κάτω η τσάντα και βλέπουμε ότι μιλάμε στο 40. Το αφήνουμε για να σταματήσουμε την εκπομπή. Αυτά δύο είναι τα βασικά πράγματα που χρειάζεται για να βάλετε μια συχνότητα στο ασύρματο και να μπορέσετε να μιλήσετε. Εάν υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, όπως μπορούμε στο μικρό από τη στιγμή που έχουμε δύο ασυρμάτους να ορίσουμε σε ποιο αυτή ακούμε τον καθένα, ώστε να μην μπερδευόμαστε αν έχουμε δύο ασυρμάτους με το stereo settings. Π.χ. θα βάλω εδώ τον ένα γράφει left κάτω δεξιά για να τον ακούσω στο αριστερό μου αυτό. Και εδώ πέρα π.χ. στο stereo settings το πατάω για να είναι δεξιά, ώστε να το ακούσω δεξί μου αυτή για να μην μπερδεύομαι και να μην ξέρω ποιος μου μιλάει. Εάν τώρα θέλουμε να μιλήσουμε πάνω από ένα κανάλι και δεν μας φτάνει και δεν μπορούμε συνέχεια να αλλάζουμε τα κανάλια ώστε να μην χάνουμε αυτά που μας λένε, μπορούμε να βάλουμε και ένα επιπλέον, ένα additional κανάλι. Το additional μπαίνει με το εξής τρόπο. Ανοίγουμε πάλι π.χ. το μικρό. Διαλέγουμε ένα άλλο κανάλι, ας πούμε το 8. Εδώ γράφει channel 8 και τη συχνότητα. Πατάμε εδώ πέρα που λέει set additional channel και το channel 8 γίνεται additional 8. Βάζουμε εδώ τη συχνότητα που θέλουμε. Π.χ. 200. Ωραία, την παίρνει. Ωραία, και μετά πάμε πάλι πατώντας την προηγούμενη συχνότητα που είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι τώρα. Πάλι μιλάμε με το Caps Lock στο κανάλι 100 και με το TAF μπορούμε να μιλήσουμε στο Additional Channel του μικρού ασύρματου. Να αναφέρουμε πως οι δύο προηγούμενοι ασύρματοι τους οποίους μιλήσαμε δεν μπορούν να μιλήσουν κάτω από το νερό και γι' αυτό το λόγο εάν παίζουμε αποστολές οι οποίες είμαστε δίτες και κάνουμε κατάδυση, tactical φάση και τέτοια, από τη στιγμή που έχουμε το rebreather που είναι για να αναπνέεις κάτω από το νερό, υπάρχει και μια επιλογή, ένας ποβοδέχτης, ο οποίος δουλεύει κάτω από το νερό και μπορείς να συνεννοηθείς. Για να το ρυθμίσουμε αυτό τον ποβοδέχτη πατάμε Shift και P. Βγαίνει εδώ πέρα.
Πάλι το ίδιο. Εδώ πέρα μας γράφει και τα μέτρα. Πατάμε clear. Γράφουμε αυτό που θέλουμε. Βάζουμε τη συχνότητα που θέλουμε. Set frequency. Για να μιλήσουμε τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω, πρέπει να είμαι κάτω από το νερό. Πατάμε το control και την περισπωμένη. Αυτός ήταν ο οδηγός για τους ασύρματους. Πιστεύω να βοήθησα. Τα λέμε στον επόμενο οδηγό.